Είναι η στιγμή που ο 23χρονος Παναγιώτης ανασύρεται με το ελικόπτερο έρευνας και διάσωσης της πυροσβεστικής. Έχει προηγηθεί μια ολόκληρη νύχτα κατά την οποία ο ίδιος παρέμενε μόνος του εγκλωβισμένος στα χιόνια, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να τον έχουν μεν εντοπίσει, αλλά να μην έχουν καταφέρει μέχρι εκείνη την ώρα να τον διασώσουν. Το σημείο το οποίο βρισκόταν ευτυχώς δεν φυσούσε πολύ άνεμος, δεν έκανε πολύ κρύο, απανέμιζε που λέμε εμείς. Οπότε κατάφερε να προφραχθεί όλο το βράδυ, είχε σχεδόν καλό ρουχισμό. Ο 23χρονος περιπατητής εγκλωβίστηκε λόγω πάγου σε υψόμετρο 2.400 μέτρων στην τοποθεσία Λάκος Μιγερού στο Ψιλορίτη. Μέσω του 112 έστειλε το σήμα του με τις αρχές να κινητοποιούνται άμεσα. Περίπου κατά τις 8 η ώρα ενημερωθήκαμε από το κέντρο μας ότι κάποιος έχει εγκλωβιστεί στις χιονοσιπές περιοχές του Ψιλορίτη. Αμέσως η μονάδα μας ενεργοποιήθηκε με την ορβατική ομάδα έρευνας και διάσωσης. Μετέβηκε η πρώτη ομάδα, αλλά λόγω των κακών καιρικών συνθήκων κατέστη αδύνατο αρχικά να προσεγγίσουν το θύμα. Οπότε συγκροτήσαμε και δεύτερη ομάδα. Και τις πρώτες πρωινές ώρες καταφέραμε να τον προσεγγίσουμε στη θέση Σέλη, κοντά στον Αγκαθιά, για όσους γνωρίζουν την περιοχή. Συνολικά έσπευσαν στον Ψιλορίτη 3 ορειβατικές ομάδες έρευνας διάσωσης της 3ης ΕΜΑΚ, 2 πυροσβέστες από τα Νόγια και 4 από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρεθύμνου. Πορείες και κατευθύνσεις το τι πρέπει να κάνει κατά τη διάρκεια που θα προσμένει να τον προσεγγίσουμε. Ο νεαρός πεζοπορούσε μόνος του στο γίγαντα της Κρήτης, γεγονός που, όπως λένε οι ειδικοί, θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο. Το χιόνι αυτή την περίοδο, επειδή είναι και από τη βορεινή πλευρά του Ψιλορίτη, είναι πολύ παγωμένο. Που σημαίνει ότι η διάβασή του είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και μπορεί να προξενήσει ατυχήματα όπως είχαμε στο παρελθόν και μάλιστα να έχουμε και να μπορούσε να ήταν και νεκρός. Ωστόσο, τώρα σιγά σιγά ξεκινάνε πάλι αυτές οι εξορμήσεις που κάνουν Έλληνες και τουρίστες στα βουνά. Να βγουν οι άνθρωποι στα βουνά, να περπατήσουν, άλλωστε γι' αυτό είναι, για να τα χαιρόμαστε. Απλά να έχουν τον κατάλληλο εκτοπισμό πάντα, να μην φεύγουν χωρίς εξοπλισμό και να μην είναι προς Θεού μόνοι τους. Δηλαδή αυτό σήμερα ήταν μόνος του. Κάτι να χρειαζόταν δεν μπορούσε να εντοπίσει κανένας. Δεν ξέρουμε πού να το ψάξουμε. Παρά τις κακές καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή, η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία, με το νεαρό να μεταφέρεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου για προληπτικούς λόγους. Στο παρελθόν έχουμε δει σε κάποιες περιπτώσεις να υπάρχει χρέωση στους ανθρώπους που τελικά διασώζονται όλης της επιχείρησης. Προσωπικά θέλω να πω ότι εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την τακτική. Δεν γνωρίζω το Υπουργείο ποια κατεύθυνση θα θέλει να ακολουθήσει, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε να τα ποινικοποιήσουμε όλα. Το βουνό και οι υπαίθριες δραστηριότητες είναι για να βγαίνει ο κόσμος έξω. Ατυχήματα συνέβαιναν, θα συμβαίνουν και θα πρέπει απλά να είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι και ο κρατικός μηχανισμός, αλλά και όλοι οι πολίτες οι οποίοι ασχολούνται με αυτές τις υπαίθριες δραστηριότητες.